Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα των Εργαζομένων στο Μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης Hellenic Train και μεγάλης μερίδας των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, εκφράζουμε σήμερα τους πιο θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρεθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μαζί, στους αγώνες στα συλλαλητήρια των Τεμπών και σε όλους τους αγώνες που δώσαμε. Εκφράζουμε επίσης, όπως αναφέρθηκε και στην εισήγηση, τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου εργολαβικού εργάτη γραμμής, που έχασε άδικα τη ζωή του πριν από μια εβδομάδα στις γραμμές της Ιδωμένης, γιατί δεν τηρούταν ούτε ένα από τα βασικά μέτρα ασφάλειας της ζωής του. Εμείς οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, παρόλο που γνωρίζουμε πολύ καλά το κόστος της απώλειας των συναδέλφων μας, παρόλα αυτά δεν ήρθαμε σήμερα εδώ ούτε για να θρηνήσουμε, ούτε για να μυρολογήσουμε τους νεκρούς μας συναδέλφους. Ήρθαμε γιατί έχουμε και πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα συνδικάτα είναι το μοναδικό όπλο στα χέρια των εργαζομένων που μπορεί να επιβάλλει ότι αυτά τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής θα επιβληθούν στους χώρους δουλειάς, όπως και το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, μέσα από το σιδηρόδρομο, παλεύουμε για σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Και λέμε σύγχρονο, γιατί θεωρούμε αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μένει για 6 μήνες ασύνδετο το σιδηροδρομικό δίκτυο που ενώνει τις 2 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την ίδια στιγμή που η επιστήμη και η τεχνολογία είναι στα ύψη, να μας λένε ότι αυτό είναι κάτι αντικειμενικά χρονοβόρο. Δεν είναι έτσι, συνάδελφοι. Είναι 2 οι βασικοί λόγοι που καθυστερεί αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Πρώτον, γιατί τα υλικά που χτίστηκαν αυτές οι γραμμές ήταν ζυγισμένα στα κριτήρια του κέρδους και άρα χρησιμοποίησαν αρκετά επισφαλή. Και δεύτερον, γιατί φρόντισαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα να μην αναπληρώσουν τις εκατοντάδες χαμένες θέσεις εργασίας των συναδέλφων που φρόντιζαν για τη διατήρηση και για τη συντήρηση αυτής της γραμμής, έτσι ώστε σήμερα να παζαρεύουν με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό συμβαίνει τώρα. Έχει βγει στο σφυρί η υπόθεση για το ποιος θα πληρωθεί και πόσο, χρυσάφι δηλαδή, αυτή την ολοκλήρωση του έργου. Αυτή είναι η κατάσταση δηλαδή που συμβαίνει με το εξάμηνο και τους τονίζουμε και από αυτό το βήμα, όπως και μέσα από τους χώρους δουλειάς μας, που εκεί κρίνεται και κατά βάση το ζήτημα, να σταματήσουν και να πάψουν όλες αυτές τις κουβέντες που έχουν αρχίσει στους δρόμους των μηχανοστασίων και των εργοστασίων για αναστολές και για απολύσεις, επειδή αυτό το εξάμηνο θα έχουν μειωμένα κέρδη, όχι μόνο γιατί μέσα σε αυτά τα εργοστάσια και στα μηχανοστάσια πρωτοστάτησαν οι ταξικές δυνάμεις όλο το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίστηκαν από πολλούς εργαζομένους και θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή, αλλά γιατί έχουν βγει πολύ πλούσια συμπεράσματα όλο αυτό το διάστημα σε μεγάλο κομμάτι των σιδηροδρομικών για το πώς πάλεψαν για μια σειρά ζητήματα, όπως για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι δεδομένο σήμερα, για να κατακτηθούν μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις, δηλαδή την ασφάλειά μας μέσα σε εκείνους τους χώρους, αλλά και άλλα. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όλη αυτή η σημαντική πείρα που πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα και αυτή είναι η γραμμή που εδώ διαπερνά και σωστά κατά τη γνώμη μας συμφωνούμε με την εισήγηση και τα μέτρα που μπαίνουν, πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο σε αυτή τη βάση που μέσα στους χώρους δουλειάς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θα συζητάνε και θα αποφασίζουν τα μέτρα τα οποία τους καλύπτουν για την πάλη αυτών των ετοιμάτων, όπως έγινε και στο μηχανοστάσιο εδώ της Θεσσαλονίκης, που οι ίδιοι εργαζόμενοι μπήκαν μπροστά για να κατοχυρώσουν αυτά τα αιτήματα, όχι μόνο μια πρωτοπορία που συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτό το δρόμο πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, που αυτή τη στιγμή η εταιρεία προσπαθεί για άλλη μια φορά να διχάσει, ανάμεσα σε μηχανοδηγούς, τεχνίτες και άλλες ειδικότητες, αλλά να συνενωθούν οι εργάτες και σε άλλες επιχειρήσεις, σε άλλους κλάδους εδώ στην περιοχή, και είναι πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία που παίρνετε. Σε αυτή τη βάση ευχόμαστε τέλος και καλή επιτυχία σε μια σειρά αρχαιρεσιών των σωματείων εδώ της περιοχής που πρέπει να αναδείξουν αγωνιστικά διοικητικά συμβούλια για το επόμενο διάστημα και ευχόμαστε και καλή επιτυχία
στο ιστορικό σωματείο των οικοδόμων, που από ό,τι πληροφορηθήκαμε πήρε απόφαση για να οργανώσει μια μεγάλη πανοικοδομική απεργία στις 8 του Νοέμβρη. Καλή επιτυχία και καλούς αγώνες.